Hi guys. Στο σημερινό δρομολόγιο θα φύγουμε από την όρσα της Λευκορωσίας για Κάουνας, Λιθουανία. Αυτό πρέπει να ήταν το τέλειο δρομολόγιο για να εξερευνήσουμε τη Λευκορωσία. Θα φύγουμε για Μίνσκ, διαδρομή που δεν την έχουμε κάνει εδώ, από όρσα για Μίνσκ. Μετά για Γκρότνο. Εδώ στο Γκρότνο όμως τι θα κάνουμε, επειδή είναι πολύπλοκη η φάση εδώ με τους δρόμους και αυτά, δεν μπορούσαμε το GPS να φτιάξω διαδρομή όπως την ήθελα. Θα φτάσουμε στο Γκρότνο, θα κάνουμε έτσι μια βολτίτσα εδώ στα περίχωρα, θα πούμε Πολωνία, πολύ λίγα χιλιόμετρα. Ξαναπούμε Λευκορωσία και μετά θα ενεφορήσουμε για Λιθουανία. Παράκαμψη, ούτε εδώ τους έχουμε κάνει αυτούς τους δρόμους. Εντάξει, τώρα να πεις, Ρώσικο παίζουμε, αλλά και Λιθουανία λίγα είναι τα χιλιόμετρα και ευκαιρία είναι, αφού είναι ανεξερεύνητοι δρόμοι εδώ στο προφίλ που έχω αυτό, γιατί να μην τα κάνουμε αυτά τα χιλιόμετράκια. Έτσι θα έχουμε περπατήσει όλη τη Λευκορωσία και από εκεί και πέρα βλέπουμε. 812 χιλιόμετρα είναι έτσι. Ξέρω εγώ, καμιά κατοστή ακόμα και λίγο παραπάνω θα κάνουμε εδώ πέρα. Μπόλικα χιλιόμετράκια σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το δρομολόγιο. Λοιπόν, 5 και 20, μια καινούργια ημέρα ξημερώνει στο Eurotrack Simulator 2. 22 τόνους, ριζάκι special, rice, ρύζι. Πολύ ωραία είμαστε. Πάλι 22 τόνους. Ωραία, και μας πιάζει καμιά ανηφοριά εκεί στο... Εδώ πάμε για Λιθουανία, εδώ κάτι ανηφόρες. Θα έχουμε πάλι περιπέτεια. Αλλά το συγκεκριμένο δρομολόγιο μας έπεσε γάτι. Δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο καλύτερο. Τώρα θα μου πεις, κάνεις πολλές παρακάμψεις. Γιατί να μην τις κάνουμε. Ρύζι έχουμε στην πλάτη. Τι θα πάθει το ρύζι. Τι τους πάμε και στη Λιθουανία, ανθρωπιστική βοήθεια. Μπορεί. Τώρα με την κατάσταση που ζούμε όλα τα περιμένεις. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι το τελευταίο δρομολόγιο για τη Βολβέτα. Η Βολβέτα έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα, ζόρικα χιλιόμετρα στο Ρώσικο, με πολλούς τόνους στην πλάτη συνέχεια. Βγήκε παλικάρι, αποδείχτηκε παλικάρι το Volvo το F88. Θα το πάμε γκαράζ, πλήσιμο, σέρβις και τα σχετικά. Θα κάνουμε και μια γενική, θα κάνω εγώ και μια γενική ανακεφαλαίωση στο παιχνίδι. Γιατί το είπαμε στο προηγούμενο βιντεάκι, δεν θυμάμαι αν το είπαμε. Εγώ αυτό το δρομολόγιο τώρα εδώ το κάνω 23 Μαρτίου. Βγάλανε ένα post στον ο ProMods 2.45 έκδοση λέει. Άραγε θα παίξουμε τη 2.45 στην 1.36. 23 Μαρτίου σήμερα, κανένα νέο στο blog της SES για 1.37 πέτα για το Eurotrack. Άρα η ανακεφαλαίωση που θα κάνω εγώ προσωπικά θα είναι αυτό. Παρκάρουμε τη Βολβέτα. Να κάνουμε έναν απολογισμό εδώ στο προφίλ στο Ρώσικο.
πούλημα, φορτηγά, κονσόλες για αξεσουάρ και τα λοιπά και τα λοιπά, να είναι καθαρό το προφίλ για μελλοντική χρήση. Και μετά θα πάμε στο προφίλ του ProMods. Στο ProMods τι θέλω να κάνω. Δεν είχα παίξει καθόλου 1.43. Τι 1.43 λέω εγώ, ρε. 2.41 πρέπει να είχα. Δεν έβαλα τη 2.43, δηλαδή κάτι τέτοιο. Τώρα για να μην πάθω καμιά πλάκα. Από 2.41 σε 2.45. Θα πάω να βάλω τη 2.43. Να κάνω και τη σειρά λίγο στο Mod Manager. Και να είναι έτοιμο το προφίλ. Γιατί είπανε ότι για να βγάλουν αυτή η ανακοίνωση το έχουν έτοιμο σίγουρα. Μην σας πω ότι δεν θα προλάβω για αυτό το βίντεο, να... όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο θα έχει ήδη βγει ο ProMods. Πολύ καλή έκπληξη. Θα κοιτάξω μία αργότερα το post εκεί που κάνανε στο Face, να δούμε λίγο τι προσθέσανε. Έχει ωραία πραγματάκια. Προς το παρόν όμως θα απολαύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα στη Λευκορωσία. 6 ώρα, μπόμπα είμαστε. Και το άλλο το δίλημα τώρα είναι ότι κοίταζα προχθές για τον... δύο χάρτες που συνδυάζονται με το ρώσικο και μελλοντική χρήση σε αυτό το προφίλ, ο Great Steppe και το Southern Region. Είδα εκεί στο φόρουμ στο ρώσικο που έχουν αυτούς τους χάρτες εκεί που πάμε για ανατολικά, Russmap και αυτούς τους δύο που προείπα, και βλέπω ότι τα παλικάρια κάνουν αναβαθμίσεις και το κυνηγάνε και αυτοί. Εκτός από το, πώς το λέγανε, το Open Spaces, Russian Open Spaces, κάπως έτσι. Εκείνο έχω προσέξει ότι δεν το σχεδιάζει κανένας με ρώσικο κτλ. Το παίζουν μόνο του το χάρτη εκείνο εκεί. Μήπως είναι σε άλλη κλίμακα, κάτι έτσι είχε πάρει το μάτι μου παλιά, αλλά δεν θυμάμαι, πρέπει να το επιβεβαιώσω. Αλλά το δίλημα είναι ότι, ξέρω εγώ τώρα, πάλι το φοβάμαι αυτό, τρεις χάρτες, τρεις τέτοιοι μεγάλοι χάρτες όπως είναι ο ρώσικος και οι άλλοι δύο, αν τα συνδυάσω το προφίλ τώρα και μπει η πρόοδος και κάνω ένα save και δεν αναβαθμίσει ο ένας από τους τρεις, την κάτσα με τη βάρκα. Αν τους βγάλω μετά τους δύο τους χάρτες και κάνω save, κρατήσω ένα save π.χ. λέμε εδώ στο ρώσικο, θα το πάρει ή θα αρχίσει το πανηγύρι και θα χάσουμε όλη την πρόοδο. Προβληματίζουμε πάρα πολύ. Τώρα η άλλη λύση ποια είναι? Η άλλη λύση είναι να συνεχίσουμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει με την 1.37, να συνεχίσουμε με ένα νέο old school φορτηγό την περιπέτειά μας στη Ρωσία, στο ρώσικο χάρτη, να κάνουμε χιλιόμετρα στη Ρωσία, γιατί έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε ακόμα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η φάση με τους... Ωρε φίλε... Γιατί μας έκανε τώρα τέτοιο χαζό, αφού τα έχω απενεργοποιημένα αυτά.
Οπ. Έκανε reset. Reset το... το navigate, το GPS. Κοίτα να δεις ρε φίλε. Όχι ρε, δεν τα μασάμε τώρα αυτά εδώ, άστο. Άσε τι λέει αυτός. Εδώ φάγαμε... δεν ξέρω πόση ώρα να το φτιάξουμε το δρομολόγιο. Μας την πέσει τώρα αυτός εδώ με τον κλειστό το δρόμο. Δεν έχει τέτοιο. Σωστός. Μια χαρά το πήρε. Κοίτα να δεις ρε φίλε τι παθαίνεις, ε. Από εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Ναι. Από εδώ. Πω, τα έκανε reset όλα. Και είπαμε μέχρι εδώ θα φτάσουμε. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε. Και μόλις φτάσουμε εδώ θα κάνουμε πάλι μια... έναν επανασχεδιασμό της διαδρομής. Κάτσε λίγο. Γιατί όμως μας έκλεισε το δρόμο αυτός, ενώ τα έχω απενεργοποιημένα τα συμβάντα αυτά, τον δρόμο που έλεγε αυτός. Εντάξει, αυτό τώρα αν θες να το ρισκάρεις λίγο με τα συμβάντα των δρόμων, δεν κάνει κάτι... δεν το βρίσκω, ξέρω εγώ, έτσι πολύ ενδιαφέρον. Κλείνει ένα δρόμο, σου στέλνει ένα παλού. Αν θες όμως να εξερευνήσεις μέρη όπως είναι αυτά εδώ σε χάρτες κτλ, κτλ, είναι λίγο βλακεία. Ας είναι καλά το teleporting και η free κάμερα. Τώρα στην playlist αυτή εδώ που έχω και το ρώσικο που είπαμε ότι θα παίρνουμε όλους τους cool φορτηγά, μέχρι τώρα έχουμε πάρει μόνο δύο. Το Ford λέω. Το TAF, το F241 ήταν αυτό, του XBS και αυτό. Και το Volvo F88 και αυτό το XBS. Έχει ακόμα 2-3. Θα αφήσω τα σχόλια κάτω στο βίντεο, τη λίστα που έχω φτιάξει εγώ ρε παιδί μου με... Α, καλά είμαστε, 90 όρια έχουμε. Α, τρακάρα, εγώ νόμιζα είναι εξουσία πάλι. Θα βγάλω και τη λίστα, έχω 8-9 τέτοια φορτηγά, πολύ ωραία μοντελάκια, το XBS, το Equalizer κτλ, κτλ. Θα μου πείτε και εσείς την άποψή σας, τι λέτε εσείς, εγώ λέω για... εντάξει, XBS, δύο μοντελάκια. Σίγουρα θα ξανακαβαλήσουμε μότο από τον XPS εδώ σε αυτό το προφίλ. Να πάμε και λίγο Equalizer. Είδα προχθές εκεί κάτι φωτογραφίες από κάτι παλικαράκι εκεί στο Facebook, στη σελίδα, στο Greek Euro Truck Simulator 2, με Scania 143, είναι αυτό που έφτιαχνε ο Equalizer. Πολύ ωραίο μοντελάκι γι' αυτό. Σε πάρα πολύ παλιά βίντεο είχα φτιάξει skin ένας καλλιτέχνης εκεί στην ομάδα, και μάλλον πρέπει να είχα κάνει 2000 χιλιόμετρα και time lapse με μουσικούλα από πίσω, και πρέπει να ήταν πάλι εδώ στη Ρωσία. Δεν θυμάμαι τώρα, θα το κοιτάξω. Και βλέπω ότι ποστάραν φωτογραφίες, άραγε θα παίζει και στην 136. Αλλά είπαμε, μπορεί να κάνουμε καιρό να γυρίσουμε τώρα εδώ στο
στη Ρωσία αν πλέξουμε με προμότς, που στο προμότς δεν πιστεύω. Αν το πλακώσουμε, θα τα γυρίσουμε. Δεν φοβάμαι τους προμότς, την 1.37 φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι, σε παρένθεση το φοβάμαι, γιατί θα πάρει λίγο καιρό μέχρι να φτιάξουν πάλι τους χάρτες και όλες αυτές τις ιστορίες. ...104 χιλιόμετρα έχουμε τώρα. 16η. Ξεμπούκωσε η Βολβέτα. Εντάξει, η διαδρομή μέχρι τώρα... ...χαλαρή. Με τις λίμνες εδώ, τι έχουμε, πάλι τα ίδια. Ω, ρε φίλο, τι έπαθε. Άντε πάμε από εδώ. Του φύγαν οι σωλήνες στο αδερφό. Γάτους όμως, ε! Τους σταμάτησε. Ούτε να τελαπάρει ούτε τίποτα. Επαγγελματίες. Ένα μνημείο δεν βρήκαμε μέχρι τώρα. Φωτό δεν βγάλαμε καμία. Αρχίζω και ανησυχώ. Εμένα πάντως και τα δύο τα μουτελάκια του XBS, αυτά που παίξαμε εδώ στο Ρώσικο, μου αρέσανε. Λεπτομερέστατα και τα δύο. Δεν μπορείς να πεις ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Ο άνθρωπος, είπαμε, είναι από τους... πολύ καλούς καλλιτέχνες που έχει να διαθέσει η κοινότητα του Eurotrack. Και στο αμερικάνικο. Είχε αναπόστη εκεί στο blog της SES. Ήταν να βγάλει κάτι φορτηγά old school, πάλι τέτοια φάση για το αμερικάνικο. Πολυκαταστήματα εδώ. Διαφημισούλες για να αλλάσσονται. Ωραίες λεπτομέρειες. Μίντσκ. Στην είσοδο του Μίντσικ από εδώ έχουμε ξαναέρθει. Βγάλαμε πολύ ωραίες φωτόδες σε αυτό το μνημείο. Αυτά εδώ τα σκαλιστά πάνω στο μάρμαρο, λέω, όταν βγήκε φωτογραφία από εδώ φαίνεται ότι όταν κάποιος έχει όρεξη και μεράκι να κάνει λεπτομέρειες σε ένα χάρτη. Και τα δώρα να δεις τι έχουν κάνει τώρα. Είναι όπως τα δικά μας τα παλικάρια που φτιάχνουν τον χάρτη της Ελλάδας, που κάνανε το... Έλα. Εδώ δεν μας παίρνει. Που κάνανε το λευκό πύργο σε κάτι φωτό που είχαν βγάλει εδώ και καιρό. Και όταν κάνεις τέτοια φάση, τέτοια μοντελάκια σε ένα χάρτη π.χ. όπως το Λευκό Πύργο, πάει να πει ότι γουστάρεις κιόλας. Δεν είναι μόνο τα προγράμματα για να κάνεις τα 3D μοντέλα και ο χρόνος που θα διαθέσεις,
Οπ, τρακτέρ. Το καμάζ κουβαλάει τρακτεράκια. Πολύ ωραίο φορτίο. Και όταν γουστάρεις να κάνεις τέτοια σκηνικά, η προσπάθεια μετράει. Και σίγουρα ο κόσμος, όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι, το σιγοντάρει, το γουστάρει κι αυτός. Να σας πω την αλήθεια, την προσπάθεια που κάνουν εκεί τα παιδιά για τον UGM, Ultimate Creek Map, την περιμένω πώς και πώς. Γιατί όντως χρειάζεται σε ένα παιχνίδι όπως είναι το Eurotruck Simulator 2 η ελληνική κοινότητα να έχει παρουσία. Με τι θα έχει παρουσία? Με ένα χάρτη. Τώρα θα πεις, κάνανε προμότ σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Μπορεί να έρθει και η SES προς τα κάτω. Μπορεί. Εντάξει. Το Μίνσκ, είπαμε, έχει πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μία, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα εδώ με το GPS τώρα. Καύσιμο, θα χρειαστούμε και καύσιμο. Έχουμε 320 λίτρα. Καλά είμαστε. Πολύ καλά πάμε προς το παρόν. Εντελώς ανεξαιρέτητη η διαδρομή από εδώ τώρα μέχρι τον Κρότνο. Να δούμε τι καινούριο. Τι καινούργια πραγματάκια θα δούμε εδώ. Και άνετη διαδρομή μέχρι τώρα, σε αυτοκινητόδρομο, τρεις λωρίδες. Πόπο είμαστε. Έχει όριο 60 χιλιόμετρα όμως εδώ. Τώρα 90, εντάξει. Ωραίος κόμβος φτιάχνουν τα λάνια. Μίνσκ. Α, έτσι λίγο να γουστάρουμε σε αυτοκινητόδρομο. Μας φάγανε οι ανηφόρες και οι στροφές στα κόκκινα. Τα 300 λίτρα λέει που έχουμε τώρα φτάνουν για 610 χιλιόμετρα. Α, βάλουμε στον παρακάτω. Να δούμε αυτός πώς το έχει εδώ. 1,27 λέει, ακριβώς. Πάμε σε άλλο.
Όντως, ναι. Στις 1500 μόλις γίνονται αλλαγές. Ρολάρει πολύ ωραία το Volvo. Άμα πέσεις κάτω από τις 1500, αρχίζει το πανηγύρι. Πάλι κομπίνες. We'll be right back.